Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού και Τουρισμού στην Αττική. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια έχει πλέον γενικευτεί, έχει διωγγωθεί το πρόβλημα και πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο αφόρητο για τους ίδιους εργαζόμενους και αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τις κινητοποίησεις που πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα μέσα σε μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές από την Κέρκυρα μέχρι εδώ στην Αθήνα, όπου οι εργαζόμενοι πλέον δεν αντέχουν να δουλεύουν όπως το είπατε, με αυτούς τους όρους γαλέρας μέσα σε αυτά τα χλυδάτα, πεντάσσερα ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν, όπως το είπατε και εσείς, για αυτούς που εισπράττουν τη βαριά βιομηχανία της, και την ατμομηχανή της οικονομίας χώρας. Ακούω διάφορες τοποθετήσεις, μαρτυρίες. Για παράδειγμα, η Μύκονος, η οποία θεωρείται το φωτεινό πετράδι του στέματος ό,τι αφορά τον τουρισμό, ότι εδώ είναι η μανολάδα του τουρισμού. Έτσι. Έτσι είναι. Έχουμε πάρει βασικά καταγγελίες από πάρα πολλούς συναδέλφους, δεκάδες συναδέλφους που δουλεύουν σεζόν στη Μύκονο για σπίτια τρόγλες, για ύπνο σε αυτοκίνητα, για ύπνο σε καλύβες, για ατελείωτα ωράρια. Είναι κανόνας πλέον εκεί. Δεν υπάρχει ούτε πενθήμερο, ούτε οχτάρο, προφανώς και σε άλλες βέβαια περιοχές. Όμως εκεί είναι, να το πούμε έτσι, ο βασικός κανόνας, το γνωρίζουν όλοι. Ήτανε χρόνια αυτό. Τώρα βέβαια έχει έρθει σε δημοσιότητα ακόμα περισσότερο, γιατί από ό,τι ξέρετε κι εσείς, οι ίδιες οι ενώσεις, οι οργανώσεις, να το πω έτσι, των ξενοδόχων, μιλάνε για χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας και αντίστοιχα οι οργανώσεις των ιδιοκτητών των εστιατορίων. Επιτρέψτε μου να σας κάνω αυτό το ερώτημα. Είμαστε μια χώρα με μεγάλη ανεργία, τεράστια ανεργία, ειδικά στους νέους, μια ανεργία η οποία ξεπερνάει το 25%. Την ίδια ώρα γίνεται λόγος για 55.000 ότι αγγίζουν οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Πώς εξηγείται αυτό? Καταρχήν, εμείς πιστεύουμε ότι είναι περισσότερες. Είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Αν υπολογίσουμε ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας καλύπτονται από εργαζόμενους σπουδαστές ή άλλους εργαζόμενους που τους δηλώνουν ως σπουδαστές μέσω διάφορων προγραμμάτων, είτε αυτά είναι βάουτσερ του ΑΕΔ, είτε αυτά είναι ανταλλαγή φοιτητών, να το πω έτσι εισαγωγικά, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα 20 με 25% εργαζομένων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εποχικές κατά κύριο λόγο. Αυτό γινόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν να καλύπτουν καινές θέσεις εργασίας, τις οποίες δεν τις υπολογίζουν ως καινές προφανώς οι ξενοδόχοι, γιατί τις καλύπτουν με 300 ευρώ το μήνα και 400, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη παρά μόνο την ιατροφαρμακευτική βασική περίθαλψη που μπορεί να χρειαστεί κάποιος εργαζόμενος σπουδαστής. Άρα οι θέσεις εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι μέσα στην πανδημία τους επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και τους ξενοδόχους να ζήσουν με 500 ευρώ και μάλιστα οι εποχικοί εργαζόμενοι που δούλευαν στα ξενοδοχεία με 0 ευρώ για 2 χρόνια, και από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι και οι ακροατές που μας ακούν, δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει αντικειμενικά με 0 ευρώ. Άλλαξαν λοιπόν κλάδο πολύ, αναγκάστηκαν να κάνουν διάφορες άλλες δουλειές ακόμα και πέρα από την ειδικότητά τους, για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα, εφόσον και η κυβέρνηση και οι ίδιοι οι εργοδότες τους είχαν αφήσει στο έλεος. Κύριε Στεφανάκη, αυτό το σώμα, η επιθεώρηση εργασίας, είναι ένα υπαρκτό σώμα, υπάρχει αυτό? Εντάξει, το ότι υπάρχει, υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι έχει υποβαθμιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει υποστελεχωθεί. Και να το πούμε έτσι, έχουν δεθεί τα χέρια ακόμα και των καλόπιστων και των καλοπροαίρετων και των φιλότιμων επιθεωρητών να λύσουν προβλήματα, διότι το ίδιο το νομικό πλαίσιο που υπάρχει δεν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από το να τηρηθεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
Αυτός ο νόμος Χατζηδάκη, ο γνωστός, ο οποίος επιτρέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους όσες ώρες θέλουν, όποτε θέλουν. Έχετε εικόνα πόσοι συνάδελφοί σας, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στον επισιτισμό, είναι αδήλωτοι, είναι ανασφάλιστοι, τι ποσοστό μπορεί να βρει κανείς που να εργάζεται υπό συνθήκες παραβίασης ωραρίων, ρεπό κτλ. Η παραβίαση ωραρίων αγγίζει πάνω από το 70%, δεν το συζητάμε αυτό, για να μην πούμε και μεγαλύτερα νούμερα και μας πούν υπερβολικούς. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός, είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Δεν υπάρχει, ή να το πω έτσι, εμποδίζεται και περιορίζεται μόνο στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, τους μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει να έχουν σωματείο, να έχουν οργάνωση και να έχουν ένα καλό συντονισμό, να το πω έτσι, με τα συνδικάτα, τα κλαδικά, κατά περιοχή, τα οποία υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις φτάνει το 70%, για να μην πούμε παραπάνω, και αυτό που λέμε πλέον μαύρη εργασία κατά κύριο λόγο εμφανίζεται με τη μορφή της υποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μπαίνουν κάποια ένσημα την εβδομάδα, το μήνα, πολύ λίγα, τα οποία βέβαια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εργασία. Ως συνδικάτο, τι σκέφτεστε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης? Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική, μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, με τους συναδέλφους. Και προσπαθούμε να οργανώσουμε από εδώ και πέρα την απάντησή μας. Γιατί δεν είναι επιλογή, και στέλνουμε και αυτό το μήνυμα μέσω του ραδιοφώνου σας, ότι δεν είναι επιλογή η παραίτηση, δεν είναι επιλογή ακόμα και η αλλαγή κλάδου, θα λέγαμε, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι εξειδικευμένος σε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική ειδικότητα όπως ο μάγειρας, αλλά συνολικά αυτό που λέμε ξενοδοχείο υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό, δεν είναι επιλογή λοιπόν να πάνε σε κάποιον άλλο κλάδο ή άλλη δουλειά, γιατί αντικειμενικά θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα. Η επιλογή που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να υπογραφούν πλέον κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα προϋποθέτουν αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση ριζική των όρων εργασίας με πενθήμερο, οχτάωρο και καθορισμό των καθηκόντων του κάθε εργαζόμενου, ώστε να μην υπάρχει και η λεγόμενη εντατικοποίηση και ένας άνθρωπος να κάνει δουλειά για 10. Mm-hmm. Τέτοια παραδείγματα έχουν επιλέξει αυτό το παράδειγμα έχουν και αυτή την πρόταση έχουν επιλέξει πολλοί εργαζόμενοι να την ακολουθήσουν. Ήδη προχθές έγινε μια πολύ μαζική στάση εργασίας σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εδώ στην Ομόνια. Επίσης και σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ξενοδοχείο πριν λίγες μέρες στην περιοχή του Συντάγματος. Το συνδικάτο μας προχωράει σε Γενική Συνέδρωση για να οργανώσει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και αγώνα να κλιμακώσει, να το πούμε έτσι, τις επόμενες μέρες, ακόμα και με απεργία. Και το ίδιο γίνεται σε πολύ σημαντικές και μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και αλλού. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, και νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να αποτελέσει και, να το πούμε έτσι, και μια συγκυρία, μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι μπορεί να κερδίσουν κιόλας. Κύριε Στεφανάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Πολύ.